Τριάδος της Αγίας, οπλίτε πλήτε τροπεούχη, η λαμπραδία στων μαρτύρων, οράθητε εν άθλης. Σεργίος ο Θείος Αριστέ, και βάχος ο γενναίος αθλητής. Δύο τούτο δόξα στέλντες περήφανος, προείς Τη δήμον, Τι 7 του μηνό Οκτωβρίου. Σεργίου και Βάκχου των Μαρτύρων. Ιουλιανού και Κεσαρίου των Μαρτύρων. Λεοντίου Υπατικού. Ευσεβίου και Φίλικο των Μαρτύρων. Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων των Ενκρήτη. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία στα πεδία των μαχών, αλλά και σοφροσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Γι' αυτό και ο αυτοκράτορας τους απένει με τα αξιώματα του πριμικυρίου και του σεκουνδικουρίου αντίστοιχα. Όταν όμως έμαθε ότι οι δύο επίλεκτοι στρατιώτες του ήσαν χριστιανοί, δεν ήθελε με τίποτα να το πιστέψει. Για να πιστεί λοιπόν χειροπιαστά, οργάνωσε τελετές με θυσίε σε ειδωλολατρικό ναό και κάλεσε να παραστούν σε αυτές Ισέργιος και Βάκχος οι δύο χριστιανοί στρατιώτες αρνήθηκαν και ομολόγησαν τον Χριστό με θαραλέο φρόνημα. Εξοργισμένος τότε ο αυτοκράτορας διέταξε και τους αφαίρεσαν τα διακριτικά των αξιωμάτων τους. Έπειτα αφού τους ενέπεξαν και τους διαπόμπευσαν με διαφόρους τρόπους, τους έστειλαν σε έναν σκληρό δούκα της Ανατολής, τον Αντίοχο. Αυτός με πρωτοφανή ομότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου τον Βάκχο. Στο δε Σέργιο, επειδή κάποτε τον είχε ευεργετήσει, πρότεινε αφού αρνηθεί το Χριστό να του χαρίσει τη ζωή. Η γενναία απάντηση του Σεργίου ήταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». «Σε εμένα είπε ο Σεργίος ζωή είναι ο Χριστός, αλλά και το να πεθάνω είναι κέρδος» διότι έτσι θα ενωθώ πλήρως με τον Χριστό. Τότε ο Αντίοχος έδωσε αμέσως διαταγή και τον αποκεφάλισαν. Οι Άγιοι Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος και Κεσάριος ο Διάκονος έζησαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κέσαρα Κλαβδίου το 270 μετά Χριστόν. Ο Κεσάριος ήταν από την Αφρική και κάποτε ήλθε στην πόλη Ταρακινή της Ιταλίας. Όταν είδε τους ειδωλολάτρες να θυσιάζουν στα είδωλα, τους έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις. Αμέσως τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Ανθίπατο, ο οποίος τον φυλάκισε. Κατόπιν με συνοδεία στρατιωτών οδηγήθηκε στο ναό του Απόλλωνα, όπου ο Άγιος με την προσευχή του γκρέμισε το ναό. Όταν είδε αυτό το θαύμα ο Ιπατικός Λεόντιος, έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζήτησε να βαπτιστεί χριστιανός. Πράγματι, ο πρεσβύτερος Ιουλιανός βάπτισε τον Λεόντιο, ο οποίος μόλις κοινώνησε τον αχράδων μυστηρίων, εξέπνευσε. Μετά από αυτό, ο τύραννος διέταξε να βάλουν τον Κεσάριο και τον Ιουλιανό μέσα σε σάκους και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι οι Άγιοι αυτοί παρέδωσαν τη μακαρία ψυχή τους στο Θεό. Δύο χριστιανοί όμως, ο Ευσέβιος ο Πρεσβύτερος και ο Φίλιξ, βρήκαν τα σώματα των Αγίων αυτών και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Όταν το έμαθε αυτό ο τύρανος, εξοργισμένος τους αποκεφάλισε. Ο Άγιος Πολυχρόνιος, ο Ιερομάρτης, ήταν γιος χωρικού. Από νεαρή ηλικία έδειξε ζήλο για την μελέτη ιερών βιβλίων. Όταν ενηλικιώθηκε έφυγε για να δουλέψει στους αμπελώνες στα περίχωρα της Κωνσταντινούπόλεως. Εργαζόταν σκληρά και έτρωγε μόνο δύο φορές την εβδομάδα ζώντας ασκητικά. Επέστρεψε στην πατρίδα του, έχτισε μια εκκλησία και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Στην πρώτη οικουμενική σύνοδο της Νικαίας έλαμψε ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Μετά από τον θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η αίρεση των Αριανών αποφάσισε να τον φωνεύσει. Την ώρα που τελούσε τα άχραντα μυστήρια, μπήκαν Αριανοί στο ναό και τον δολοφόνησαν.